Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Cryos Digital. Σήμερα έχουμε το unboxing της Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti των 4GB. Πρόκειται για αναβάθμιση στον υπολογιστή μου για λόγους rendering και video editing. Θα αντικαταστήσει την Sapphire RX 550 των 2GB. Ας περάσουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη σελίδα του κατασκευαστή, της Gigabyte δηλαδή, είναι χρονισμένη στα 1290MHz στο Gaming Mode και στα 1316MHz στο Overclock Mode. Η μνήμη της έχει χωρητικότητα 4GB και είναι χρονισμένη στα 7GHz και έχει 768 CUDA cores. Η σύνδεση με τη μητρική είναι PCIe 3 16 και έχει 3 εξόδους, ένα Dual-Link DVI, ένα HDMI και ένα DisplayPort. Η μέγιστη ανάλυση που μας προσφέρει είναι στα 7680x4320, υποστηρίζει DirectX 12, OpenGL 4.5 και προτείνεται η χρήση τροφοδοτικού μεγαλύτερη των 300W. Ας περάσουμε τώρα στο ιστορικό του κουτιού για να δούμε και την κάρτα μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ανοίξουμε το κουτί. Εδώ λοιπόν είναι η κάρτα. Να τη φέρω πιο κοντά. Αυτή λοιπόν είναι η κάρτα μας. Βλέπετε τις εξόδους DVI, HDMI και DisplayPort. Την πλακέτα στο πίσω της μέρος. Αυτή η έκδοση της κάρτας έρχεται με έναν αναμνηστήρα. Ας δούμε λοιπόν τι άλλο περιέχει μέσα το κουτί. Εδώ λοιπόν έχουμε τον οδηγό του Cookie Guide όπως αναφέρει και ένα CD με τα drivers και πιθανόν κάποιο πρόγραμμα για να ρυθμίζουμε την κάρτα μας. Αυτά λοιπόν σήμερα για την GTX 1050 Ti της Gigabyte. Κύριο κριτήριο της επιλογής μου ήταν το budget, δηλαδή δεν ήθελα να ξεφύγω από τα 200 περίπου ευρώ που αγόρασα τη συγκεκριμένη κάρτα. Αυτά από μένα, ήμουν ο Λάμπρος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, subscribe και στείλτε μου μηνύματα για να συζητήσουμε νέα θέματα και πιθανώς να unboxάρουμε κάποιες άλλες συσκευές μαζί. Εάν δεν σας άρεσε, πατήστε dislike. Καλή συνέχεια, γεια σας!